Ως ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα χαρακτηρίζουν οι ανακριτές τη δολοφονία του 32χρονου Ανδρέα Χαραλαμπίδη που διαπράχθηκε χθες στην Πάφο. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση των ανακριτών ότι πρόκειται για δολοφονία μίσους. Ο 32χρονος δέχθηκε 10 μαχαιριές από τις οποίες οι 7 στο στήθος. Φέρει 10 τραύματα από νήσιον και τέμινον όργανο στο θώρακα και στα χέρια. Από την ιατροδικαστική γνωμάτευση προκύπτει ότι το θύμα ευνηδιάστηκε αφού δέχθηκε τα πρώτα χτυπήματα ενώ κοιμόταν ανέμελο. Έχουν πληγεί ζωτικά όργανα. Από τις μέχρι τώρα ερεύνες των ανακριτών διαπιστώνεται ότι η κύρια είσοδος του σπιτιού ήταν ορθάνυχτη, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο δράστης. Η αστυνομία είχε ανακρίνει πέραν των 50 ατόμων, χωρίς ωστόσο να προκύψει οτιδήποτε. Εκτός από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στη σκηνή, κανένα άλλο σημαντικό στοιχείο δεν έχει η αστυνομία ενώπιόν της. Ακόμα και ο πιο στενός περίγυρος του θύματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη.